Dragon Ball Super, κεφάλαιο 65. Σογκόκου ο γήινος. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Το μάγκα μας συνεχίζει από εκεί που είχαμε μείνει. Συγκεκριμένα με τον Κρίλιν να πλησιάζει στο πεδίο της μάχης. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε δει τον Γκόκου που πολέμησε με το Μόρο, με το Master Ultra Instinct, και τον νίκησε. Αλλά όπως θυμάστε στα προηγούμενα κεφάλαια, όλοι οι Saiyans είχαν πολεμήσει το Μόρο, είχαν χάσει και συγκεκριμένα ο Γκόκου είχε μέχρι και τρυπηθεί. Και αυτό που έγινε ήταν ότι ο Μόρο είχε σχηματίσει ένα πεδίο γύρω από το σημείο που πολεμούσανε, όπου σε αυτό το πεδίο στη συνέχεια είδαμε ότι προσπαθούσε να πλησιάσει και να μπει ο Κρίλιν με τα μαγικά φασόλια και μετά ο Ντέντε που μπήκε με τη βοήθεια του Μέρους και του Whis. Και τώρα είδαμε ότι ήρθε ο Whis και ο Μπίρους και παρακολουθούν τη μάχη, και στο τελευταίο κεφάλαιο η μάχη μας τελείωσε με τον Μόρο μισοσκοτωμένο και με τον Μπίρους να λέει ότι ανησυχεί γιατί ο Γκόκου είπε την ατάκα τώρα θα πολεμήσω σαν γήινος. Αυτό που είχα πει την προηγούμενη φορά ήταν ότι θα πολεμήσει σαν γήινος. Εγώ πιστεύω ότι θα του διδάξει λίγο πώς είναι να είσαι γήινος, πώς είναι να κομπιάζεις για τη δύναμη. Γιατί προφανώς ο Μόρο τρώει πλανήτες. Άρα οι γήινοι κομπιάζουν για να αποκτήσουν ό,τι έχουν. Αναμενόμενο τότε, ο Γκόκου να του ρίξει μερικές φαλιάρες, ώστε να του μάθει και επίσης να τον τρομάξει. Ώστε μιας και ο Μόρο μπορεί να τρώει πλανήτες και να απορροφάει ενέργεια και να μένει ζωντανός συνεχώς και δεν μπορεί να πεθάνει εκτός να το σφραγίσει, ο Γκόκου ίσως θέλει να το στείλει στη φυλακή και να τον έχει να φοβάται ότι αν ποτέ βγεις πάλι από τη φυλακή θα είμαι εγώ έξω για να σα πει στο ξύλο. Κάτι τέτοιο καταλάβει εγώ. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, έχουμε την αρχή του κεφαλαίου μας. Θα ήθελα να τονίσω κάτι πάρα πολύ ωραίο που είναι και σημαντικό. Λέει: Written by Akira Toriyama, γραμμένα από τον Akira Toriyama, σχέδιο από τον Toyotaro. Λάθος. Δεν είναι γραμμένο από τον Akira Toriyama. Έχει σχέδια από τον Toyotaro. Η ιστορία, μόνο κάποια βασικά στοιχεία γράφονται από τον Akira Toriyama. Όλα τα υπόλοιπα προέρχονται καθαρά από τον Toyotaro. Άρα η ιστορία είναι γραμμένη από τον Toyotaro. Ο Toriyama προφανώς κάνει κάποια επίβλεψη, κάνει διορθώσεις. Όπως είπα στο προηγούμενο κεφάλαιο, όσοι δεν το είδατε, σε κάποια σημεία ο Toriyama πήγαινε και ξαναζωγράφησε από πάνω κεφάλια, αυτιά, πρόσωπα. Θύμιζε δηλαδή ο Γκόκου λίγο πιο παραδοσιακό. Έμοιαζε λίγο σαν τον Μπάρντοκ από το Dragon Ball Minus. Και η πρώτη μας σελίδα, όπως πάντα, οι πρώτες σελίδες στο Γιωτάρο δεν είναι καθόλου εντυπωσιακές. Θυμάμαι δηλαδή το πιο εντυπωσιακό που είχε κάνει ήταν στο Tournament of Power που είχε ζωγραφίσει τον Τζίρεν που κοίταγε απέναντι τον Γκόκου τον Όμεν, δηλαδή το πρώτο στάδιο του Ultra Instinct, με τα μαύρα μαλλιά και την ωραία άβρα. Που αν θυμάμαι καλά ήταν και... Όχι βασικά νομίζω δεν ήταν έγχρωμα, μόνο στην εκφρομία εκδόση βάλανε χρώματα. Και δεν ήταν τίποτα το εντυπωσιακό. Βλέπουμε τον Green να πλησιάζει. Καταλαβαίνει ότι ο Γκόκου έχει νικήσει... Αναφέρει εδώ πέρα ότι έχει νικήσει τον Μόρο. Ο Γκόκου βρίσκεται απέναντι από τον Μόρο που άμα θυμάσαι το τελευταίο κεφάλαιο ο Μόρο κυριολεκτικά είχε χειρότερη μοίρα από τον Άνακιν. Τι εννοώ χειρότερη μοίρα? Έφαγε ξύλο. Και συνέχεια άναψε τη λάβα από κάτω στη γη για να επιτεθεί στον Γκόκου. Και ο Γκόκου τον χτύπησε, έπεσε πάνω στη λάβα και του κόψε μέχρι και το χέρι. Και αφού του κόψε το χέρι, έπεσε πάνω του και ένα τεράστιο βράχο. Άρα είναι σχεδόν σκοτωμένο. Ωραία, και ο Κρίν λέει: Δεν χρειαζόμαστε τα Senju Bin άλλο. Καλή φάση. Λοιπόν, εδώ προχωράμε στο πρώτο μας δισελιδάκι. Αυτό δεν είναι μία σελίδα, όπως βλέπετε, έχει το διαχωριστικό στη μέση. Βλέπουμε τον Γκόκου, ο οποίος τεντώνει το χέρι του. Και καταστρέφει το βράχο, ελευθερώνοντας έτσι τον Μόρο. Λέει στο Μόρο να σταθεί, ο Μόρος στέκεται τραυματισμένος και αναρωτιέται που... Α, και ο Γκόκου είχε εξαφανιστεί εδώ πέρα από τη θέση του και αναρωτιέται που έχει πάει. Λοιπόν, αρχίζουμε πάλι τα προβλήματα που έλεγα την προηγούμενη φορά με τον Toyotaro. Όπως βλέπετε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πάνελ, μ' αρέσει. Και αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι αχρίαστο. Καλά, αυτά εδώ πέρα δεν τα σχολιάζω καν, είναι άχρηστα τελείως. Όπως πάντα, ο Toyotaro δεν μπορεί να μην σχεδιάσει κάθε κίνηση. Λες και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως πάει από το ένα στάδιο στο άλλο. Αν μη ήμουν εγώ, θα έκανα. Θες ρε τώρα ο Toyotaro να σε extreme? Ωραία. Θα σβήνα αυτό εδώ και αυτό εδώ και θα είχα το Μόρο απλά τραυματισμό και αυτό εδώ και θα είχα τον Γκόκου απλά να στοχεύει την πέτρα και μετά να του λέει στάσου όρθιος και ο Μόρο, ούτε καταρχήν δεν θέλω να δω τον κόλο του Μόρο, θα είχα κατευθείαν το Μόρο να σηκώνεται και αφού να κοιτάει τσαντισμένος και κατευθείαν να έχουμε αυτό εδώ πέρα και ο Γκόκου απλά να εξαφανίζεται.
Όπως βλέπετε, παιδιά, δια της αφαιρετικής αφαίρεσα κάποια άχρηστα πάνελ. Οκ, ο Γκόκου τηλεμεταφέρθηκε εκεί που βρίσκεται ο Κρίλιν και όταν τον... Α, οκ, μας το εξήγησε με το βλέμμα του Μόρο. Αυτό ήταν ωραίο. Να, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα, αυτό είναι το establishing shot που λένε. Σου εξηγεί που βρίσκονται όλοι. Γιατί ο Γκόκου βρισκόταν από την άλλη μεριά και μετά μας δείχνει πόσο μακριά έχει πάει από το Μόρο. Ωραίο, αυτό είναι ωραίο shot. Αυτά τα reactions είναι άχρηστα, αλλά δεν πρόκειται να κάτσω να τα σχολιάσω ακόμα. Ο Γκόκου παίρνει τα φασόλια από τον Κρίλιν στην ίδια, με τον ίδιο τρόπο κυριολεκτικά που ο Σέλ πήρε τα φασόλια από τον Κρίλιν. Άμα θυμάστε, όπου ο Σέλ τα έκλεψε και μετά ο Γκόχαν τα έκλεψε από αυτόν στο Super Saiyan 2. Περίεργο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε έτσι, απλά του λέει παίρνω τα σέντζου. Εξαφανίζεται, εμφανίζεται μπροστά στο Μόρο και του λέει θα σου χαρίσω τη ζωή αν δεχτείς να πας πίσω στη φυλακή και υποσχεθείς ότι δεν θα το σκάσεις ποτέ ξανά. Οκ. Okay. Αυτό είναι πολύ ωραία έκφραση. Κυριολεκτικά ο Μόρο είναι σαν Χάνος. Ναι, θα πάω πίσω, θα πάω πίσω. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν προσπαθεί καν να κρύψει ότι όχι, δεν πρόκειται να πάει πίσω. Και του δίνει το μαγικό φασόλι και του λέει άμα το φας, λέει θα επιστραφεί πίσω η αντοχή σου. Φά το, λέει, και πήγαινε πίσω με τον Τζάκο στη φυλακή. Έτσι ακριβώς είμαι και εγώ. Say what. Και έχω αυτό εδώ το πρόσωπο. Θέλω να δείτε πόσο κουραστική είναι αυτή η σελίδα. Η πρώτη σελίδα έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 πάνελ. Και η δεύτερη σελίδα έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 17 πάνελ σε μία σελίδα. Πολύ κουραστικό. Και τα περισσότερα είναι ασήμαντα. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή αυτό εδώ το άψογο πάνελ που μας εξηγεί πού βρίσκεται ο Γκόκου με τον Γκρίλιν. Και φυσικά αυτό που είναι χρήσιμο, ότι δείχνει ότι παίρνει τα μαγικά φασόλια και ότι βγαίνει μπροστά στο Μόρο και του λέει τον χαζό μονολογό του. Οκ, okay, συγγνώμη, αυτό εδώ δεν χρειάζεται να... δεν με ενδιαφέρει. Αν εξαιρέσει δηλαδή αυτά τα τρία πάνελ, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, η σελίδα είναι πραγματικά ασήμαντη. Νιώθω ότι έχουμε πάρει περιεχόμενο μια σελίδα, εντάξει, όχι μια, μια μισή σελίδα με δύο, σε 4 με 5 σελίδες. Λοιπόν, ο Μόρο παίρνει το μαγικό φασόλι, το τρώει, για κάποιο λόγο κάνει την έκφραση του Σέλ και φυσικά ο Κρίλιν αναρωτιέται αν ο Γκόκου είναι σίγουρος για αυτό που κάνει και πω, μα το Θεό, αυτό είναι ωραίο reaction. Έτσι νιώθω και εγώ όταν διαβάζω το μάγκα. Θεραπεύεται, ξαναφυτρώνει το χέρι του, ξαναβγαίνει το... Α, είχε κοπεί και το κερατό του, φανταστείτε. Τόσο ασήμαντο ήταν. Και εξηγεί ότι αυτό που, αυτό που έφαγε είναι πολύ δυνατότερο από την ικανότητα θεραπείας του 73. Νομίζω τον λέγανε 72, τελικά 73 το λένε. Εξηγεί ο Τζάκ ότι δεν χρειαζόταν να τον θεραπεύσει. Και τώρα ο Γκόκου του λέει κράτα την υπόσχεσή σου. Και φυσικά έρχεται η στιγμή που εδώ πέρα στο άνιμε θα έπιανε μια πονηρή μουσική και γυρνάει και λέει φυσικά. Είμαι ευγνώμων στον Γκόκου. Αλλά λέει φοβάμαι ότι δεν θα πάω πουθενά. Τουλάχιστον όχι για τώρα. Τι εννοεί δηλαδή, άμα σκοτώσει τον Γκόκου θα πας στη φυλακή. Και φυσικά εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο, Μόρο όρμησε. Ναι, πάρα πολύ έξυπνο. Πολεμάς έναν ο οποίος είναι παντοδύναμος, σε έχει για την πλάκα του. Δεν έχεις δυναμώσει γιατί δεν είσαι Σάγιαν. Και γαμάτο νέο skill για τον Γκόκου. Ο Γκόκου απλά δεν μπορεί να φάει damage. Δηλαδή και το μικρό damage που έφαγε δεν του έκανε τίποτα. Εδώ είναι το σημείο που θα γκρίνιαζα για τη σελίδα, αλλά αυτή η σελίδα είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει. Ο Μόρο που ορμάει, το χτύπημα, ο Τζάκο που αντιδράει. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό το reaction, δηλαδή δεν χρειαζόταν ο Τζάκο. Θα μπορούσε όλο να το βάλει σε μια σελίδα με λίγο μικρότερα panels, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, φλεξάρει λίγο και τους όμορφους μύες που ζωγραφίζει. Μπράβο σου το Γιωτάρο. Και συνεχίζουμε. Τι λέει? Λέει ο Wiz, με το Ultra Instinct και καλά να το χρησιμοποιήσει σε τέτοιο επίπεδο. Α, ότι το κορμί σκληραίνει όταν αυτό χρειάζεται. Γαμάτο, δηλαδή αυτόματα όταν σε χτυπάει κάποιος, άμα δεν μπορεί να τον τζάρει, το κορμί σφίγγει. Καλό, καλό. Κυριολεκτικά, ακολουθεί την αρχή του Ultra Instinct, ότι δεν χρησιμοποιείς το μυαλό σου και το κορμί αντιδράει μόνο του. Και κάνει ο Μπύρους, γιατί αυτός ο ανόητος κάθεται και χαζομεράει, του είπα να τελειώσει τη δουλειά. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο του Γκόκου, μπράβο, ωραίο ζωγραφισμένο. Αν και να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει αυτή η μύτη. Αυτή είναι πολύ άνιμε Dragon Ball Super μύτη, δεν μου αρέσει. Και του κάνει, είσαι πονηρούλης δηλώς. Άρα, είσαι πονηρούλης. Τέλεια έκφραση, εκπληκτική, μπράβο το Γιωτάρο, πανέμορφος. Και λέει, αλλά με τη δύναμη που έχεις τώρα, λέει, δεν έχεις ελπίδα να με νικήσεις.
Α. Και γυρνάει στη βασική μορφή. Και τον ρωτάει, έχεις προπονηθεί ποτέ? Οκ. Δεν... Προφανώς λέει δεν έχω προπονηθεί. Προφανώς δεν έχει προπονηθεί γιατί είναι μάγος. Δεν είναι πολεμιστής. Και ο μόνος λόγος που είναι τώρα πολεμιστής είναι διότι απορρόφησε τον 73. Κανονικά Γκόκου, ο Μόρο, είναι μάγος. Το Γιοτάρο ξέχασε ότι τον Μόρο τον παρουσιάζει σαν μάγο και όχι σαν πολεμιστή. Λέω. Και του λέει ότι μπορεί να ήσουν δυνατότερος αν είχες... αν προτιμούσες να προπονείς από το να τρως πλανήτες. Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε, Γκόκου, αλλά είναι μια καλή υπόθεση. Και ακούγεται και η γαμάτη ατάκα σιωπή. Η προπόνηση είναι... Wow. Είναι σαν πατερίτσα, λέει, για τους αδύναμους. Τι λες, βρε μακάκα. Δε... Προσπαθεί να ακουστεί μπάντα τώρα. Ο Τογιοτάρος είχε αυτή την ατάκα την έγινε ότι καλά, η προπόνηση είναι για τους αδύναμους. Και τον Γκόκου θα γυρίσει να του πει, θα σου αποδείξω η δύναμη, η προπόνηση των αδύναμων, τι μπορεί να κάνει. Θα πει κάτι τέτοιο κλισέ. Για να μην τα πει. Είναι ρε η πραγματική ντροπή, γιατί ποτέ δεν ήρθα αντιμέτωπος με κάποιον τόσο δυνατό όσο εσένα, εκτός από τον Πύρους, τον Λουίς, τον Μπρόλι, τον Βετζέτα, το Μέρους, το Γιοτάρο, ξεχνάς τα λόγια σου. Αν ήσουν να λέει ένας καλός άνθρωπος, θα ήθελα λέει να σε πολεμήσω ξανά, αφού είχες προπονηθεί λίγο παραπάνω. Και ο Μόρο είναι εκνευρισμένος. Ο Τζάκο, Γκόκου, έχει δίκιο εδώ όμως ο Τζάκο. Γυρνάει και του κάνει μόλις σου κυριολεκτικά υποσχέθηκε κάτι και δεν το έκανε. Σταμάτα λέει να περιμένεις μαγικά να αλλάξεις καρδιά. Δεν πρόκειται να αλλάξεις. Είναι σάπιος. Απλά τελείωσέ τονα. Ναι, πραγματικά. Επίσης το Γιοτάρο, τι είναι αυτή η μίξη μεταξύ Σελ Σάγκα, δηλαδή ο Γκόκου δίνει φασόλι. Προφανώς ο Γκόκου είναι πολύ δυνατότερος. Το ξέρει, γι' αυτό είναι τόσο καλός. Δεν είναι φάση όπως με τον Φρίζα στο Resurrection F που απλά επέστρεψε και τον κοπάνισε με ένα καμεχάμε κατευθείαν για να νικήσει. Αλλά όλη αυτή η φάση που γυρνάει στο base form, του μιλάει face to face, μου αρέσει που όταν μιλάει σκύβει για να μιλήσουν στο ίδιο επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό μου αρέσει. Αλλά ρε μαλάκα Γκόκου, βλέπεις αντιδράσεις του, του Μόρο. Δεν δείχνει δηλαδή να ακούει αυτά που του λες. Είναι απλά εκνευρισμένος. Κοίτα, κοίτα πρόσωπο ανθρώπου που προσπαθείς να ηρεμήσεις. Ειλικρινά. Νομίζω είναι άσκοπο αυτό που κάνει ο Γκόκου. Επίσης το να χρησιμοποιείς αυτή την μπλοκή του Freezer Saga δεν κολλάει. Στο Freezer Saga ο Γκόκου δεν έδειξε έλεος στον Φρίζα διότι πιστεύω ότι αν προπονηθείς θα ξαναβρεθείς. Απλά αυτό που ήθελε ο Γκόκου να κάνει ήταν να μην σκοτώσει αλλά ταυτόχρονα να φυτέψει μέσα του το σπόρο του φόβου. Δηλαδή να έχει τον Freezer να ξέρει ότι αν κάνεις κάποια μαλακία στη ζωή σου θα εμφανιστώ και ας σε ξανασαπίσει το ξύλο. Είναι λάθος χρήση εδώ πέρα. Και επίσης αυτή εδώ η ατάκα θα ήθελα να σε ξαναπολεμήσω μετά από προπόνηση. Προφανώς είναι ατάκες, είναι reused πλοκές από τον Boo Saga. Το Γιοτάρο κάνει πάρα πολύ ανακύκλωση πλοκών. Και επίσης κάποια πάνες, για παράδειγμα αυτό είναι λίγο pose το οποίο είναι reused από το anime. Το έχουμε ξαναδεί λίγο ζωγραφισμένο στο στυλ του. Ακόμα συνεχίζει να κάνει τέτοια κόλπα. Δεν είναι κακή ιδέα ότι προσπάθησε να κάνει τον Γκόκου να μιλήσει στο Μόρο λίγο πιο face to face για να τον κάνει καλό. Αλλά παιδιά, μην ξεχνάμε ότι μόλις σου έδωσε τον όρκο του, τον έσπασε μετά από ένα δευτερόλεπτο και ξανατραυματίστηκε και σε κοιτάει με ένα ύφος ότι θέλει να σε σκοτώσει. Είναι άσκοπο αυτό που κάνει τώρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γράφει τον Γκόκου τόσο καλόκαρδο. Ο Γκόκου δεν είναι τόσο καλόκαρδος. Μια τακάρα η οποία τη λέω συνεχώς και κανένας δεν με πιστεύει είναι ότι ο Γκόκου στον Boo Saga κυριολεκτικά γύρισε και είπε στον Μπάμπιντι ότι όταν πας στην κόλαση. Ότι και καλά θα έχεις άσχημο τέλος όταν πας στην κόλαση, θα σε βασανίζουνε. Και κανένας δεν με πιστεύει ότι ο Γκόκου είπε τέτοια ατακάρα. Α, απαντάει στον Τζάκο, του λέει: το ξέρω, λέει, θα τον αποτελειώσω. Αλλά άσε με να του μιλήσω λίγο ακόμα. Γιατί τον βλέπεις είναι κάτω στο έδαφος και φωνάζει να πάρει. Και κυριολεκτικά τώρα στο μυαλό μου διάβασα το να πάρει με τη φωνή του Σελ. Δεν προσπαθεί. Νιώθω. Δεν προσπαθεί να γράψει original ιστορία. Να φανταστείς, λέει, ότι θα νικηθώ, λέει, από μία φυλή η οποία. Και καλά εμφανίστηκε μερικά εκατομμύρια χρόνια πριν. Και του κάνει ο Γκόκου, Μόρο δεν θα απολαύσει ποτέ ξανά την ελευθερία. Επέτρεψέ μου να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Θα έρθεις μαζί μας και καλά ήρεμα πίσω στη φυλακή ή όχι. Γιατί το ρωτάς αφού μόλις είπες ξέρω. Γιατί το ξαναρωτάς Γκόκου. Τέλος πάντων. Και φυσικά αυτό που όλοι είχαμε καταλάβει ότι θα γίνει, πραγματικά δεν ήταν καμία πλοκή. Ξέραμε ότι όταν ο
Μέρους του πιάσε το λαιμό και του κόψε το χέρι και δεν το κατάστρεψε, έχεις ένα χέρι το οποίο έχει την ικανότητα να απορροφάει τεχνικές. Έπρεπε να το καταστρέψει Μέρους. Για άγγελος πολύ τέτοιο, το κλασικό, το βλέπει και του κάνει ο Γκόκου θέλω απάντηση. Θα έρθει σήμερα. Μην τον ρωτάς, απλά όρμα του, τέλος πάντων. Του λέει θέλω απάντηση και δεν θα γυρίσω λέει ποτέ πίσω στη φυλακή. Για την ακρίβεια θα συνεχίσω να καταβροχθίζω πλανήτες όπως μου αρέσει. Τώρα αυτό είναι λίγο από το μυαλό μου, τώρα το σκέφτηκα, αλλά νιώθω ότι ο Τογιοτάρο στους διαλόγους πάσχει λίγο από το σύνδρομο του George Lucas. Του George Lucas συγκεκριμένα στα prequel. Τι εννοώ? Στα prequel ένα μεγάλο μέρος των σκηνών με διαλόγους είχε γυριστεί με shot reverse. Δηλαδή μιλάω εγώ, η κάμερα γυρνάει, μιλάει σε εσύ, γυρνάει πάλι σε μένα, ξαναγυρνάει σε σένα. Και νιώθω ότι αντί να φτιάξει μεγάλα πάνελ με τους χαρακτήρες να έχουν πολλές φυσαλίδες διαλόγου, φτιάχνουν αυτά τα μικρά πανελάκια, λες και δεν θα κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Κακός. Αυτή η σελίδα είναι, ήθελε ένα ωραίο καθάρισμα. Και αν εξαιρέσεις δηλαδή το χέρι που προφανώς έπρεπε να το δούμε και την αντίδραση του Μόρο, δεν έχει πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα. Πολύ ασήμαντη. Και εδώ πέρα, παιδιά, αυτό σποιλαρίστηκα χθες και με σόκαρε. Αυτό είδε είναι τρελό. Δεν ξέρω αν κατανοεί τι έκανε ο Τογιοτάρο εδώ πέρα. Αυτό είναι Master Ultra Instinct που το ανάβει όποτε γουστάρει. Ο Γκόκου έχει Master Ultra Instinct που το ανάβει όποτε γουστάρει. Όχι ένστικτο, όχι μαλακίες, το ανάβει σαν Super Saiyan. Καταλαβαίνετε πόσο δυνατή μορφή είναι το Master Ultra Instinct και τι έκανε τώρα ο Γκόκου. Ο Γκόκου ουσιαστικά τώρα μπορεί με τη δική του θέληση, θεωρητικά, να παίξει ξύλο με τον Beerus και να έχει ελπίδα να νικήσει. Δεν ξέρουμε πόσο δυνατός προφανώς είναι ο Beerus. Πιστεύω ότι ούτε σαν Master Ultra Instinct δεν έχει ελπίδα να τον νικήσει. Αλλά παιδιά, σοβαρά. What the fuck. Α, λέει ο Γκόκου ότι υποσχέθηκα, λέει, δεν μου αφήνεις ελπίδα, γιατί το υποσχέθηκα, λέει, στο Μέρους ότι θα προστατέψω το γαλαξία. Και κάνει ο Μόρο Μέρους, αυτός λέει ο Galactic Patrol Agent, και λέει ήταν ο δάσκαλός μου. Μου έμαθε, λέει, πώς να κάνω αυτό και καλά να ανάβει το Master Ultra Instinct και το Omen. Α, και λέει, οκ, ενδιαφέρον, ότι άρα λέει και αυτός μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνική. Μην ξεχνάμε, το Master Ultra Instinct δεν είναι επίπεδο, είναι τεχνική. Οποιοσδήποτε μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Ακόμα θεωρητικά και ο Krillin. Αλλά η θεωρία μπορεί να γίνει πράξη. Προφανώς έχουμε πάλι τα ίδια panels με τον Μέρους που τον γράπωσε ο Μόρο και του κόψε το χέρι. Θα πω κάτι, αλλά απλότερα θα διαβάσω και τις δύο σελίδες. Έχουμε το χέρι το οποίο δείχνει το πρόσωπο του Μέρους. Ο Μόρο το καλεί να έρθει σε αυτόν. Ο Γκόκου απλά το κοιτάει. Ο Μόρο το αρπάζει. Κάτι δεν κατάλαβα. Α, οκ, τώρα κατάλαβα τι λέει. Άρα λέει, το κορμί κινείται, λέει, από το ένστικτό σου. Βάσει ένστικτου. Α, ωραία, λέει, θα ήθελα να το δοκιμάσω κι εγώ. Και αυτό που κάνει είναι ότι εξαφανίζει το χέρι του και στη θέση βάζει το άλλο του χέρι. Οκ, νόμιζα ότι το έχει ξανακόψει ο Γκόκου, αλλά όχι. Οκ, θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί το Master Ultra Instinct δεν αντέδρασε εδώ πέρα? Γιατί πραγματικά όταν ο Μόρο έκανε αυτό εδώ, ο Γκόκου απλά δεν το είδε και δεν το άρπαξε με το χέρι του για να το καταστρέψει? Και λέει, δεν ήταν, λέει, αυτό το χέρι αυτό που είχε κόψει ο Μέρους? Ο Γκόκου ξαφνιάζεται, ο Μέρους το τρίχωμά του ασπρίζει, ο Μόρο, και παίρνει τις δυνάμεις του Μέρους. Οκ, τώρα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι πήρε Ultra Instinct. Άρα αυτό σημαίνει, η θεωρία που λέγαμε όλοι for fun, ότι όλοι οι άγγελοι έχουν λευκά μαλλιά διότι χρησιμοποιούν Ultra Instinct? Ή απλά, κοιτάξτε, γιατί τι άλλο μπορεί να είναι, ή απλά όταν κάνεις Ultra Instinct παίρνεις δυνάμεις παρόμοιες με αγγέλου? Πολύ ενδιαφέρον πλοκή, να δούμε πώς θα το αναπτύξει. Λοιπόν, έχει και αυτός τώρα θεωρητικά Master Ultra Instinct και πρέπει να έχει και δυνατότερο Master Ultra Instinct διότι είναι του Μέρους, που ο Μέρους είναι πιο καλά εκπαιδευμένος. Okay. Ότι λέει ότι οι ικανότητες του Μέρους τώρα είναι δικές του. Ο Γκόκου φαίνεται λίγο να τα έχει πάρει στο κρανίο. Επίσης για κάποιο λόγο έχει ζωγραφιστεί το μάτι το ένα περίεργο, δεν μας περιμένει. Για να δούμε τι θα πει ο Whis. Φαίνεται, λέει, ότι οι δυνάμεις του Μέρους αντιγράφτηκαν πριν εξαφανιστεί. Α, άρα ο Μέρους όντως εξαφανίστηκε για πάντα ή όχι?
εξαφανίστηκε, δεν πήγε στην κόλαση. Άρα ακόμα θεωρώ τη θεωρία, πιστεύω στη θεωρία ότι ο άγγελος δεν πεθαίνει άμα παραβεί τους κανόνες, απλά εξαφανίζεται η ύπαρξή του τελείως. Ότι και καλά δεν μπορεί να τελειώσει μια μάχη για να σώσει τη ζωή του. Εντάξει, λέει ο Κρίλιν τελείωσε, θα μας σκοτώσει. Φωνάζει ο Τζάκο γιατί του είπε να τον σκοτώσει. Και τώρα έχουμε τον... Όχι, αυτό είναι λίγο περίεργο. Προσγειώνεται ο Μόρο, φαίνεται σαν να τσαρτζάρει στον Γκόκο, αλλά τελικά δεν τσαρτζάρει, απλά τραβάει μια μπουνιά από μακριά και ο Γκόκο την μπλοκάρει. Okay. Ετοιμάσου Σον Γκοκού και τώρα μου βγάζει πιο πολύ vibe cell από πριν. Και τώρα ο Γκόκου παίρνει πολεμική στάση και ο Μόρο και αρχίζουν να παίζουν ξύλο. Αυτό εδώ το πανελάκι είναι ωραίο, αν και δεν μου αρέσουν πολύ τα speed lines, τα παραχρησιμοποιεί. Αλλά who am I to complain? Ποιος είμαι εγώ να παραπονιέμαι? Συνεχίζουμε. Πω! Παιδιά, αυτό είναι δυσέλιδο. Επιτέλους! Είχα τόσο καιρό να δω δυσέλιδο στο Dragon Ball. Ωραίο. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη η ανατομία. Συγκεκριμένα οι γροθιές είναι λίγο... Έπρεπε να τη σταματήσει λίγο πιο μετά. Δηλαδή να κάνει λίγο περισσότερη επέκταση το χέρι. Γιατί ξέρω τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να κάνει τη γροθιά του Μόρο και τη γροθιά του Γκόκου να είναι και καλά στο μεσαίο στάδιο πριν εκτοξευτεί η γροθιά για να βαρέσει. Αλλά άμα εξαιρέσει αυτό, δηλαδή και η πόζα που παίρνει, μέχρι και τα χέρια του πίσω με τα δάχτυλα που τα τεντώνει, πολύ δυναμικό, πολύ δυναμική σελίδα. Και ειλικρινά θα προτιμούσα να μην. Εγώ ας πούμε θα το έκανα λίγο διαφορετικά. Τι θα έκανα, θα έβαλα τον Γκόκου να πετάγεται από λοξά χαμηλά και το Μόρο από ψηλά και δεν θα έβαζα ούτε το Wiz, ούτε τον Τζάκο, ούτε τη γροθιά που ρίχνουν. Και απλά στο επόμενο πάλι θα έγινε να συγκρούονται. Ωραίο. Δισελιδάκι. Κουστάρο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα δισέλιδα. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ καλό. Και τι λέει, συγκρούονται. Ωραίο. Έκρηξη. Ωραίο. Establishing shot. Πολύ καλό. Μας δείχνει φίλοι μας τι γίνανε, ότι τους έσωσε ο Wiz. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος για ποιο λόγο έσωσε τον Τζάκο και τον Κρίλιν ο Wiz. Δεν ξέρουμε, γιατί οι θεοί πραγματικά χαίστηκαν να σώζουν τους γίνους, αλλά λέμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, του λέει. Μα φυσικά. Τι λέει. Και κάνει ο Γκόκου, βλέπει τη μεγάλη καταστροφή που έγινε στη γη και του λέει: ακολούθησέ με. Μα το Θεό! Δεν μπορώ να. Αυτό είναι πολύ αντιγκόκου. Δηλαδή να μην καταστραφεί η γη. Καταλαβαίνω να μην καταστραφεί η γη για να συνεχίσουν τη μάχη τους, να μην χάσουν τον πλανήτη, αλλά. Μου φάνηκε λίγο ασήμαντο αυτό. Τέλος πάντων. Να το. Το λέει μέχρι και ο Μόρο. Φοβάσαι, λέει, μην και καλά καταστρέψει τον πλανήτη. Ωραίο. Αν και να πω την αλήθεια, μου θυμίζει λίγο Γκόκου με Βετζέτα όταν φύγανε να πολεμήσουν για να μην σκοτώσουν τα κορμιά των φίλων τους. Και έχουμε. Okay. Ο Γκόκου πετάει. Ο Μόρο ακολουθεί. Ο Γκόκου κοιτάει για κάποιο λόγο από την άλλη μεριά. Το παρατηρείτε. Περίμενε. Κανονικά ο Μόρο έπρεπε να βγει εδώ πέρα. Και αντίθετα, ο Γκόκου κοιτάει από αυτή τη μεριά. Πολύ περίεργο. Τον κλωτσάει, ο Γκόκου τον τζάρει. Τον χτυπάει, έχουμε λίγο μπροσπίσω. Αυτά εδώ, μα το Θεό, δεν μου αρέσουν καθόλου. Συνήθως τους κάνει πολύ τσουποτούς τους χαρακτήρες. Γενικά δεν μου αρέσει όταν τα ζωγραφίζει. Καλύτερα από τον Battle of Gods προφανώς, αλλά επίσης τα speed lines κάνουν τόσο δύσκολο. Έχει βάλει speed lines στο background, speed lines στις γροθιές. Είναι λίγο κουραστικό στο μάτι. Είναι απίστευτο πώς κινείται το κορμί μου. Okay. Για να δούμε, μέχρι στιγμής ο Γκόκου δεν έχει φάει μπουνιά. Έχει τον τζάρι, θα μου πεις ότι το Μόρο δεν έχει φάει. Και εξαφανίζεται ο Γκόκου. Ωραίο, Ζάνζοκεν. Ο Μόρο με το καλύτερο πάνελ του Σελ συνεχίζει να τον ακολουθεί. Ο Γκόκου φεύγει μακριά και πετάνε. Πάλι μου θυμίζει λίγο Γκόκου με φρίζα αυτό το πάνελινγκ. Πραγματικά, άμα το Θεό, μπορεί να πάρω πάνελ από το μάγκα και να βάλω πλάι-πλάι. Είμαι από το άνιμε. Και λέει, θα κάνουμε, λέει, ένα διαγωνισμό ταχύτητα. Είναι, λέει, ανώφερο. Είναι ανώφελο, λέει, διότι οι ικανότητές μας είναι ίσες. Okay, δηλαδή ο Μέρους και ο Γκόκου Master Ultra Instinct ήταν ίση. Περίεργο. Και τώρα ο Μόρο κάπως χωρίστηκε. Α, και ενώ ο Γκόκου έτρεχε, πήγε πούστικα και θα τον χτυπήσει από την άλλη. Ναι, εμφανίζεται, τον χτυπάει. Του τη σκάει, ωραία. Το πρώτο hit που έφαγε ο Master Ultra Instinct Γκόκου. Δεν φαίνεται να τον έκανε τίποτα.
Αλλά λέει, έχω επιπλέον, λέει, μαγεία που μου δίνει, λέει, ένα επιπλέον, λέει, πλεονέκτημα απέναντί σου. Έτσι νομίζεις, λέει. Τότε, λέει, προσπάθησε λίγο σκληρό, λίγο περισσότερο. Πώς γίνεται, λέει, να είσαι ακόμα τόσο ήρεμος. Θέλω, λέει, να σε κάνω, λέει, να φοβηθείς. Οκ. Okay. Εντάξει. Και αυτό πιο καλοφτιαγμένα. Να. Κάτι, ας πούμε, πρέπει να το δώσω είναι ότι όταν ανάβουν οι άβρες, ακόμα και αν. Κάτι που έκανε ο Τοριγιάμα στο παρελθόν, που το εντόπισα και μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Ενώ είχε speedlines στο background, ενώ οι χαρακτήρες μπορεί να έχουν πάνω του speedlines, οι άβρες δεν είχαν ποτέ speedlines, που έκανε εύκολο να ξεχωρίσει το background από τους χαρακτήρες όταν είχαν όλα speedlines. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα που έκανε εδώ πέρα. Δυστυχώς με το Master Ultra Instinct δεν χρησιμοποιεί πολλές άβρες, δηλαδή εδώ τη χρησιμοποιεί για την πτήση, αλλά όταν χρησιμοποιεί speedlines για χτυπήματα είναι λίγο δύσκολο. Να, ας πούμε εδώ πέρα. Εδώ ταιριάζει γιατί ο Γκόκου είναι ζανζόκιον, θέλει να εξαφανιστεί. Αλλά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ. Speedlines. Είναι κουραστικό στο μάτι και είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο κατανόητο. Και το, ποια είναι η κατάσταση. Η κατάσταση είναι ότι τώρα εγώ διαβάζω το μάγκα σε μια τεράστια οθόνη. Το μάγκα είναι ένα μικρό βιβλιαράκι. Είναι δύσκολο στο μάτι, ακόμα και αν έχει ψηλότερη ποιότητα. Προφανώς το μάγκα σε εκτύπωση είναι πολύ ψηλότερη ποιότητα. Α, οκ, τι λέει, χαχα, λέει δεν υπάρχει νόημα. Το κορμί μου λέει γίνεται, λέει. Α, κάνε το ίδιο που έκανε ο Γκόκου. Σκληραίνει, λέει, για. Από μόνο του. Ναι, αλλά αντίθετα με τον Γκόκου, το κορμί σου έφαγε ζημιά. Του Γκόκου δεν έφαγε. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο ο Μόρο κάνει Gear 3. Οκ. Αυτό είναι μαγεία να υποθέσω, δεν είναι κάτι του Master Ultra Instinct. Ο Γκόκου εξαφανίζεται και τον τζάρει την επίθεση και τον χτυπάει στην πλάτη. Και αυτός είναι ένας Super Saiyan Master Ultra Instinct. Κάποιος μου στείλε αυτό το αστείο και ήθελα να το σχολιάσω. Τέρμα εκφραστικό πάνελ. Πώς γίνεται, μα το Θεό, πώς γίνεται. Αυτό είναι απέσιο. Αυτό βρωμάει σελ, δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά πώς γίνεται, κυριολεκτικά, το καλύτερο πάνελ της σελίδας να είναι εδώ, στη γωνίτσα. Και όλα τα υπόλοιπα τα σήματα να είναι όπου να είναι. Τέλος πάντων, δεν είναι άσχημη αυτή η δράση. Δεν βγάζει νόημα που μεγάλωσε το χέρι του. Διότι από τη στιγμή που έχει το Master Ultra Instinct, δεν υπάρχει λόγος να κάνει τέτοια κόλπα. Αλλά τέλος πάντων, για να δούμε. Α, η κλωτσιά στην πλάτη πάλι έκανε μια ζημιά και για κάποιο λόγο ο Μόρο έγινε σαν τον Φρίζα όταν μεταμορφωνόταν στην πρώτη του μορφή. Το θυμάστε που ήταν αυτό το ενδιάμεσο στάδιο που ήταν τεράστιο κορμί αλλά μικρά πόδια. Γελάει, λέει, δεν ωφελεί. 11 φορές. Τι συμβαίνει, λέει, με αυτόν, λέει, μεγαλώνει, λέει, σε μέγεθος. Οκ, και ο Γκόκου του ρίχνει μπουκετίδια από παντού και ο Μόρο φουσκώνει συνεχώς και λέει το κορμί του πρίζεται, λέει. Α, σε μια απόπειρα, λέει, να διατηρήσει, λέει, τις αγγελικές δυνάμεις. Οι οποίες περνάνε από μέσα του. Κάτσε. Ποιες αγγελικές δυνάμεις? Δεν υποτίθεται ότι χρησιμοποιεί το Master Ultra Instinct. Το Master Ultra Instinct θεωρείται αγγελική δύναμη. Δηλαδή ο Γκόκου τώρα χρησιμοποιεί κάποια μορφή αγγελικής μορφής. Ε? Γιατί λέει τις δυνάμεις του αγγέλου. Μα δεν χρησιμοποιεί δυνάμεις αγγέλου. Χρησιμοποιεί το Master Ultra Instinct. Μια τεχνική, όπως εξήγησε και πιο πριν. Λίγο μπερδεμένα μας τα λέει. Ναι, λέει, βγάζει νόημα. Όχι, Μπύρος, δεν βγάζει νόημα. Και σταμάτα να χρησιμοποιείς τα πόζες οι οποίες έχουμε δει να τις κάνεις 50 φορές αυτό με τα σταυρωτά χέρια. Τι λέει, θεϊκή δύναμη. Α, θεϊκή δύναμη σαν και αυτήν, λέει, δεν είναι εύκολη, λέει, στη χρήση. Οκ, το δέχομαι. Μπορείς να πεις ότι έκτισε το ότι ο Μόρο δεν έχει προπονηθεί ποτέ με θεϊκό κι. Θα μπορούσε να πει θεϊκό κι, όχι αγγελικές δυνάμεις. Θα το δεχόμουν. Τέλος πάντων. Ωραίο. Fucked up, λες και βλέπουμε Ακύρα εδώ πέρα. Αυτά είναι ωραία. Εντάξει, όχι τόσο σημαντικό. Επίσης για κάποιο λόγο έκανε την πόζα που έκανε ο Βετζέτα όταν χτύπησε τη δεύτερη μορφή Σελ, που ήταν Super Vegeta. Ωραία προσωπάκια, ωραία. Ου, και γίνεται ο χοντρός που πολέμησε τον Austin Power. Get in my belly. Και τι κάνει, Μόρο λέει, θυμίσου τι συμβαίνει στο. Σε έναν από τους άντρες του στο Σαγκάνπο. Άρα λέει, κάνει το ίδιο λάθος. Α, οκ, okay, ότι και καλά, πουσάρει πάρα πολύ το κορμί του. Εγώ λέει, κατάφερα, λέει, να τελειοποιήσω αυτή την τεχνική. Α, όχι, μόνο αφού προπόνησα το κορμί μου ώστε να μπορεί να την αντέξει. Δεν είναι κάτι, λέει, που μπορείς, λέει, έτσι απλά να το χρησιμοποιείς. Το δέχομαι. Χρησιμοποιεί λίγο τη λογική του με τον Captain Κίνιου, που είχε γυρίσει και είχε πει ότι και καλά το πνεύμα και το σώμα δεν ταιριάζονται. Κάτι παρόμοιο. Δεν είναι η ίδια φάση, αλλά κάτι παρόμοιο. Καλά, το κορμί σου δεν είναι έτοιμο για να δεχτεί τη δύναμη. Εγκατέλειψε, λέει, τις ικανότητες του μέρους ή πέθανε από αυτές. Μην με κάνεις, λέει, να γελάω. Πιστεύεις ότι έχω, λέει, όρια. Σίγουρα, λέει, θυμάσαι, λέει, πόσους πλανήτες, λέει, έχω καταβροχθήσει. Όλοι μας έχουμε, λέει, ένα όριο και αυτό είναι το δικό σου. Και του κάνει εδώ πέρα «Νταμαρέ» με τη φωνή του Σελ. Και αφού του λέει τον «Νταμαρέ»,
πάει να τον πιάσει, το Sky. Γενικότερα δεν μου αρέσουν οι μάχες μεταξύ πολύ μικρών χαρακτήρων και πολύ τεράστιων, εκτός αν τελειώνουν one shot. Τις θεωρώ βαρετές δηλαδή στο Dragon Ball. Τέλος πάντων, μου θυμίζει πάρα πολύ. Τώρα μου φτάνει λίγο οριακά σε Dragon Ball Heroes. Πώς να το πω, ιστορία. Νιώθω δηλαδή ότι πολεμάνε τον Καμιόρεν που είχε γίνει γιγάντιος. Ο Γκόκου κυριολεκτικά του τραβάει ένα κλωτσίδι κανονικά στη μούρη. Ωραία κλωτσιά, πολύ δυνατή. Ένα κορμί, χρειάζομαι ένα κορμί που μπορεί να αντέξει αυτή τη δύναμη. Ωχ, άντε πάλι. Χρειάζομαι να γίνομαι perfect. Άσε με να απορροφήσω τη 18, άσε με να απορροφήσω το 17. Έτσι νιώθω. Συγγνώμη, αλλά έτσι νιώθω. Α, λέει, ο Τζάκο έχασε μερικά χρόνια τη ζωή του, λέει, με όλη αυτή τη φάση. Του κάνει, και κάνει ο Whis τον Goku. Αν σκοπεύει, λέει. Α, αν σκοπεύει, λέει, να νικήσει το μόνο, λέει, σκότωσε τον, λέει, απευθείας. Το να τον αφήσει, λέει. Να τον σπρώξει παραπάνω, λέει, μετά από αυτό το σημείο. Δεν είναι σοφό. Και καλά ότι κάτι θα κάνει ο Μόρο, τόσο απελπισμένος που είναι. Οπ, και ο Μόρο τι κάνει? Ο Μόρο απορροφιέται τη γη και από μέσα βγαίνει ο Σλαγ. Sorry εννοώ το σπήλαιο από το Αλαντίν. Sorry εννοώ ένα τεράστιο κεφάλι του Μόρο. Και του περνάει μια ακτίνα. Ο Γκόκου φυσικά, όπως πάντα, δεν έχει φάει καθόλου damage, ή τουλάχιστον δεν του ζωγραφίζει damage ο Τογιοτάρο. Ωραίο. Ωραία, μ' αρέσει. Γενικά όλη αυτή η φάση είναι ηλίθεια. Δεν πρόκειται να σχολιάσει αυτό. Αλλά μου αρέσουν αυτά τα όμορφα μεγάλα πάνελ που ζωγραφίζει. Γενικά ο Τογιοτάρο δεν ζωγραφίζει πολλά background. Τα background του είναι φτωχά. Και λέει, έχω γίνει ένα με τον πλανήτη. Ναι, είμαι ο Unicron. Ορίστε, λέει, ξεπέρασα τα όρια μου. Ναι, να. Συγχαρητήρια. Γκένκα η τόπα. Σίγουρα, λέει, συμβαίνει κάτι. Δεν γίνεται, λέει, να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ώστε φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τι εννοεί? Ώστε για να αντέξει τι αγγελικέ δυνάμει, μετέτρεψε τη γη στο κορμί του. Το οποίο σημαίνει ότι ο πλανήτης έχει την ίδια μοίρα με το Μόρο. Αν σκοτώσει το Μόρο, θα καταστρέψει, λέει, τη γη. Και εκτός από αυτό, η ενέργεια που έχει και καλά, που βρίσκεται μέσα του, είναι έτοιμη να εκραγεί. Θα εκραγεί! Και πιθανότατα, λέει, θα καταστρέψει το γαλαξία! Α, προσπάθησε να με πολεμήσει, λέει, αν τολμάς, Σον Γκοκού. Και το chapter τελειώνει όπως όλοι περιμέναμε ότι θα τελειώσει, με τον Γκόκου να καταλάβει ότι έκανε μεγάλη μαλακία. Το επόμενο chapter έρχεται 20 Νοεμβρίου. Θα αρχίσουμε από τα πιο απλά που θα ήθελα να αναφέρω για αυτό το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Μπορώ να πω ότι θα μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση αν το προηγούμενο και αυτό το κεφάλαιο είχαν ενωθεί. Δηλαδή στη μέση του προηγούμενου κεφαλαίου ο Μέρος ήταν. Ο Μόρο ήταν με το χέρι κομμένο κάτω στο έδαφος και το τέλος του κεφαλαίου ήταν με τον Γκόκου να πολεμάει τον γιγάντιο Μόρο και στη συνέχεια να του. Να γίνεται γιγάντιος, να τον νικάει και συνέχεια πολύ απλά να γίνεται αυτό που έγινε, να ενώνεται με τη γη. Είναι μία μίξη αυτό το κεφάλαιο πολλών ιδεών που έχουν παρουσιαστεί ήδη στο Dragon Ball, δηλαδή θα το πω πολύ απλά. Ο Τογιοτάρο δεν ξέρει να γράφει τον Goku. Ποιο είναι το πρόβλημα με τον Goku? Ο Goku είναι σχετικά ένας πολύ απλός χαρακτήρας να τον γράψεις, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ εύκολο, επειδή είναι απλός είναι, και δεν έχει δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν μπαμ ότι αυτά είναι Goku. Είναι πολύ απλό και πολύ εύκολο να τον γράψεις λάθος. Έχω την εντύπωση ότι ο Γιοτάρο προσπαθεί να γράψει τον Goku πιο ηρωικό. Νιώθω δηλαδή αυτό ότι πέταξε πάνω από τη γη για να μην καταστραφεί η γη. Έβγαζε λίγο vibe Superman. Θα μου πεις αυτό είναι κακό. Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα κακό. Απλά είναι μια λανθασμένη επέκταση του χαρακτήρα του ή μια επέκταση που απλά αρέσει τον Γιοτάρο και θέλει να την ακολουθήσει. Το art έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχω τεράστιο πρόβλημα που γενικά το Dragon Ball Super δεν έχει πολλά backgrounds και τα backgrounds που έχει συνήθως είναι βράχοι, σύννεφα, είναι πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά βαρετά. Αντιπαθώ πάρα πολύ ότι χρησιμοποιεί συνέχεια speed lines και οι χαρακτήρες του χάνονται μέσα στο speed line. Δηλαδή, ακόμα και αν ζωγραφίζει ωραίους χαρακτήρες, κάποιοι απλά δεν είναι εύκολο να φανούν λόγω των speed lines. Και φυσικά το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι ότι γενικότερα η ιστορία δεν είναι πολύ πρωτότυπη. Νιώθω δηλαδή ότι είναι μία μίξη, βασικά όχι είναι μία μίξη, νιώθω, είναι μία μίξη της ιστορίας του Φρίζα με την ιστορία του Σελ. Δηλαδή, αν ο Ultimate Gohan πολέμαγε τον Φρίζα στον Άμεκ, δηλαδή είναι ο ίδιο ανέκφραστος, λέει λίγα λόγια, απλά έχει πιο πολύ, είναι in control ο Master Ultra Instinct Goku, δεν τον βλέπει δηλαδή να γκαρίζει και να βαράει, αλλά πάλι η προσωπικότητα του Goku είναι αυτό που χαλάει. Από τα μεγαλύτερα μου προβλήματα είναι αυτή εδώ η σκηνή. Καταλαβαίνω τι προσπαθεί να κάνει ο Τογιοτάρο. Προσπαθεί δηλαδή να κάνει τον Goku κυριολεκτικά
να μιλήσει όρημα στον Μόρο. Να γίνει να του πει, οκ, να σου πω κάτι. Ξεκουβάλα και δεν μπορείς να με νικήσεις, δεν έχεις ελπίδα να με νικήσεις, έκανες τα πάντα, πήγαινε στη φυλακή και μείνε εκεί πέρα για πάντα. Δεν θέλω να σε σκοτώσω, αλλά είναι, δεν μου αφήνεις και ελπίδα να μην σε σκοτώσω. Και αυτό είναι αυτό που προσπαθεί να βγάλει. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος που το παρουσιάζει είναι τελείως λάθος. Δεν έπρεπε να το κάνει τώρα. Έπρεπε να το κάνει πιο νωρίς και έπρεπε να το κάνει σε διαφορετική φάση. Ή κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να το κάνει καθόλου. Έπρεπε πολύ απλά ο Γκόκου να τον χτυπάει και να του λέει πήγαινε πίσω στη φυλακή. Το μόνο πράγμα που έπρεπε να κάνει ο γήινος Γκόκου, όπως λέει και ο τίτλος, ήταν να χτυπήσει αρκετά τον Μόρο. Πρώτον, με την ελπίδα ότι θα τρομάξει, θα μπει ο φόβος μέσα του και θα δεχτεί να πάει στη φυλακή. Ή γενικότερα να τον απειλήσει. Δηλαδή, ότι και καλά, δεν έχεις ελπίδα να με νικήσεις, πήγαινε. Όλο αυτό με το φασόλι δεν δείχνει καλοσύνη. Δείχνει περίεργο. Δείχνει πρόβλημα με την προσωπικότητά του. Συγγνώμη, κάνει θόρυβο το κοινό. Δείχνει πρόβλημα με την προσωπικότητά του. Δηλαδή, τον γράφει πάρα πολύ περίεργα. Για ποιο λόγο να δώσεις ελπίδα σε έναν δολοφόνο που έχει καταστρέψει πολλαπλούς πλανήτες? Δεν είναι το σημείο που και καλά ο Γκόκου προσπαθεί να βρει το καλό μέσα του, ήθελα να τον χρησιμοποιήσει. Αυτό τώρα που λέει εδώ πέρα ότι και καλά θα ήταν ωραίο, και καλά ότι θα ήθελα να τον χρησιμοποιήσει σαν sparring partner, είναι ασήμαντο. Σου εξήγησε ήδη ότι δεν προπονείται. Και βγάζει λογική ότι δεν προπονείται. Είναι μάγος. Ο λόγος τώρα που πολεμάει σαν πολεμιστής είναι γιατί έχει κλέψει τις ικανότητες του 7-3. Και έχει πάει. Είναι διαφορετική φάση. Καμία σχέση. Επίσης είναι πάρα πολύ περίεργο πώς υποτίθεται ότι. Δεν υποτίθεται ότι 7-3 είχε κομμάτι της μαγείας του Μόρο. Για ποιο λόγο ο Μόρο όταν ήταν νέος είχε το πρόσωπο του Σελ και όταν γέρασε έμοιαζε με αρνή? Τέλος πάντων. Δεν πρόκειται να κάτσω εδώ πέρα. Εντάξει, έχει κάποια ωραία πανελάκια τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή βλέπουμε κάποια ωραία εκφραστικά πρόσωπα. Αλλά γενικότερα το art του Γιοτάρο. Καλά, το art του Γιοτάρο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από το Battle of Gods και το Resurrection F και το Tournament of Power. Είναι δηλαδή γενικότερα πιο καλή, περισσότερη συνοχή σχεδίου, λιγότερα περίεργα πρόσωπα. Προφανώς το μεγαλύτερο μειονέκτημα του Toyotaro είναι ότι γενικότερα έχει ένα θέμα με τους λεμούς. Καμιά φορά δηλαδή δεν ζωγραφίζει σωστά τους λεμούς και επίσης έχει μια μανία, που αυτό το έχω συζητήσει πολλές φορές με καλλιτέχνες και μου το έχουν πει, έχει μια μανία όλα τα πρόσωπα των χαρακτήρων να φαίνονται. Τι εννοώ? Έχει δηλαδή τον φόβο ότι τα πρόσωπα των χαρακτήρων πρέπει πάντα να είναι στο foreground, να φαίνονται μπροστά. Και σε πολλά, ας πούμε, promo arts που κάνει, συνέχεια βλέπουμε τα πρόσωπα των χαρακτήρων. Θέλω να σχολιάσω κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Αυτό εδώ είναι ένα άψογο πανελάκι του Go και μου αρέσει. Γενικότερα το art του δεν είναι άσχημο όσο ήταν, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Μπορώ να βρω δηλαδή στιγμιότυπα στο Tournament of Power ή στην ιστορία του Τζαμάσου που το art είχε σοβαρό πρόβλημα. Αλλά γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω, ο Toyotaro έχει τρελή αδυναμία στο να ζωγραφίζει τον Goku. Και ο Goku του πάντα δείχνει ωραίος. Δεν είναι τέλειος, προφανώς. Και επίσης δεν έχει πάρα πολύ, το έλεγα και στο προηγούμενο βίντεο, δεν έχει πάρα πολύ συνοχή σχεδίου. Δηλαδή νιώθω ότι έμαθε να ζωγραφίζει Dragon Ball μέσω ξεπατικοτούρων, του tracing που λέμε. Να ακολουθεί δηλαδή άλλους καλλιτέχνες. Έτσι το στυλ του είναι μια περίεργη μίξη. Αυτό το Dragon Ball Hero στυλ με τους χαρακτήρες να έχουν μακρά άκρα και κοντά κορμιά. Νιώθω ότι είναι μια μίξη στυλ. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι πανέμορφο. Αυτό είναι ένα πανέμορφο δισέλιδο. Χαίρομαι που ο Toyotaro έφτιαξε κάτι τόσο όμορφο. Είναι εκπληκτικά ωραίο. Μα το Θεό, αυτό θέλω να. Γιατί ξέρετε, το Dragon Ball Super το manga βγαίνει και έγχρωμο. Θέλω αυτό να βγει έγχρωμο. Ή και να μην βγει έγχρωμο. Απλά θέλω κάποιο πώς να χρωματιστεί και θέλω να το βάλω πόστερ κάπου. Είναι πανέμορφο. Είναι εκπληκτικό. Είναι από τις λίγες στιγμές, ακόμα και από το χέρι δηλαδή δείχνει λίγο περίεργο. Είναι από τις λίγες φορές που νιώθω ότι ο Toyotaro δεν έκανε λάθος στις αναλογίες των χαρακτήρων. Όλα φαίνονται normal. Καλά, προφανώς εντάξει, αν κάτσω να το κοιτάξω μπορεί να βρω προβλήματα, αλλά γενικότερα φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Και έκανε κάποιες προσπάθειες. Δηλαδή χρησιμοποιεί κάποιες ιδέες όπως ότι τη γροθιά που έριξε ο Beerus με τον Goku, τώρα την κάνει ο Μόρο με τον Master Ultra Instinct Goku. Πολλές καλές ιδέες, ενδιαφέροντα πάνελ, ωραία χορογραφία, γιατί η χορογραφία δεν είναι πολύ περίπλοκη, είναι βασικές γροθιές, βασικές κλωτσικές. Τουλάχιστον είναι
εύκολο κατανόητες. Το πρόβλημα με το... Για παράδειγμα, τι εννοώ. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ κουραστικό πάνελ. Ξέρω ότι γίνεται, ρίχνουν μπουκετίδια, ο ένας είναι ανάποδα, ο άλλος είναι ίδια, αυτό. Δεν είναι τόσο καθαρό όσο είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ζωγραφίζεις το art style σου να είναι καθαρό. Δηλαδή να μπορεί κάποιος με το να σκανάρει με το μάτι απλά ένα πανελάκι ή μία σελίδα να μπορεί να την καταλάβει. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μου, ειδικά στο One Piece νωρίς, καλά τώρα εντάξει δεν το συζητάω καθόλου. Το One Piece τώρα το έχει ξεφτυλίσει με τα panels του, είναι πάρα πολύ μεγάλα και περίπλοκα. Αλλά ένα από τα μεγαλύτερα μου προβλήματα με το One Piece που το Dragon Ball ποτέ δεν έπεσε από την παγίδα ήταν ότι το Dragon Ball ήταν πολύ καθαρό στην ανάγνωση. Μπορείς να πάρεις ένα τόμο Dragon Ball, τον σκανάρεις με το μάτι στα γρήγορα και να περάσεις όλες τις σελίδες και είναι ευκαλοκατανόητες. Στο One Piece έπρεπε να πηγαίνεις λίγο μπρος πίσω. Δηλαδή τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί, τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί. Λίγο να προσπαθείς να προσαρμοστείς. Εντάξει, δεν είναι τεράστιο κακό τότε, όπως είναι τώρα, αλλά γενικότερα. Καμιά φορά στο σχέδιο ειδικά η απλότητα βοηθάει. Δηλαδή τώρα. Ο τρόπος που έχει κάνει τους χαρακτήρες να μετακινούνται με τους τρόπους στον πλανήτη είναι εύκολος, ευκολοκατανόητος, αλλά εντάξει, είναι λίγο κουραστικό στο μάτι. Γενικότερα τα πάνελ του, εγώ το έχω πει, το σχέδιο του, βασικά όχι, το πάνελ του το Γιοτάρο, δεν είναι το σχέδιο, το σχέδιο του δεν είναι πολύ περίπλοκο, ίσα ίσα, ζωγραφίζει πολύ απλούς χαρακτήρες. Το πάνελ, επίσης, shout out σε αυτό εδώ το πανελάκι. Πάρα πολύ ωραίο, δίνει πάρα πολύ προσωπικότητα στον Γκόκου. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές που βλέπω τον Γκόκου που και καλά καθαρίζεται από τη σκόνη. Ήθελε να δείξει και καλά ότι δεν έφαγε καθόλου ντάμας. Πολύ ωραίο. Πανέξυπνο. Μπράβο το Γιοτάρο. Επίσης με όλο το συμπάθειο, όταν ζωγραφίζει αυτή την πόζα, μόνιμα οι χαρακτήρες του μοιάζουν λες και είναι ο Φρίζα. Δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά ο μόνο εδώ πέρα μοιάζει λες και είναι ο Φρίζα όταν μιλάει. Δεν είναι όμως αυτό σημαντικό. Γενικότερα, να μου έχουν λείψει ας πούμε αυτά εδώ πέρα, λίγο τα δασάκια, λίγο τα βουνά. Το Γιοτάρο δεν τα πολύ ζωγραφίζει αυτά. Δεν ζωγραφίζει πάρα πολλά establishing shots, δηλαδή πάρα πολλά panels τα οποία να σου εξηγούν πού βρίσκεται τι. Και συνήθως τα panels είναι πάρα πολύ μικρά και έχουν πάρα πολύ ασήμαντη λεπτομέρεια. Ας πούμε αυτό είναι κουραστικό panel και είναι ασήμαντο. Κατάλαβα, ο Γκόκου πρέπει να είναι και καλά. Αν δεις αυτό το panel, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο Γκόκου είναι, έχει πέσει κάτω και με το χέρι. Έβαλε το χέρι του για να σταματήσει και καλά που η πίεση από το χτύπημα τον πέταξε μακριά. Τίποτα δηλαδή το τρελό, αλλά πάρα πολύ μικρό. Στο manga δεν θα φαίνεται καν αυτό, είμαι σίγουρος. Όλα αυτά που γίνονται μετά, δηλαδή η μάχη που κάνει τον Gear, είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή από τη μία μοιάζει ότι ο Μόρο είναι σε πλήρη έλεγχο, από την άλλη μοιάζει ότι δεν είναι σε καθόλου έλεγχο. Είναι περίεργο, είναι περίεργο. Είμαι σίγουρος ότι ο τρόπος που το σκέφτηκε στο μυαλό του και ο τρόπος που θα μπορούσε αυτό να μεταφραστεί σε ένα άνιμε θα ήταν πάρα πολύ καλύτερος. Και στο άνιμε μπορεί να βγάζει και νόημα, αν ποτέ γίνει άνιμε. Αν και να πω την αλήθεια, έκανα μια συζήτηση με ένα άτομο το οποίο θα μπει αμέσως τώρα στην κλίση. Γεια σας παιδιά. Εσύ το chapter το διάβασες? Το διάβασα δυστυχώς. Γιατί δυστυχώς? Για πες μας και εσύ τη γνώμη σου. Βασικά να πω στον κόσμο, δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει, σίγουρα θα βγει και δικό μου review. Όχι σαν τον Destro πολύ ανάλυση, θα πω την ιστορία και τη γνώμη μου. Αλλά πάνω κάτω θεωρώ ότι ο Toyotaro είναι ένας μη πρωτότυπος άνθρωπος καθόλου, δηλαδή δεν το έχει καθόλου με την πρωτοτυπία. Με το καλημέρα, έχει παιδί. Αναμίξει σε ένα chapter 5 γεγονότα σημαντικά του DBZ σε ένα κακό. Στην αρχή όταν ο μαλάκα πήγε να προσέλ. Λοιπόν, στην αρχή ο Μόρο τον βλέπουμε ως μάγο. Λέμε ωραία μάγος, ξέρω εγώ, ενδιαφέρον κακός, πρωτότυπο. Μετά και κάποιο λόγο ο Τεγετάρο αποφασίζει να τον κάνει ένα σελ, ο οποίος έχει όλες τις ικανότητες των χαρακτήρων, όπως και ο Σελ. Μετά, για κάποιο λόγο, τον αλλάζει και τον κάνει τη μάχη του Γκόκου με τον Μόρο ίδια με τη μάχη του Μπούτεξ και τον του Super Boo με τον Γκόχαν, που μετά γίνεται Μπούτεξ και τον Πατσόνι. Δηλαδή το ίδιο λάθος, ξέρεις, που είχαν αφήσει την ουρά, που την απορρόφησε και τέτοια. Και γίνεται και καλά Γκόχαν. Μετά, για κάποιο λόγο, όταν ο Μόρο χάνει, τον κάνει πάλι Σελ που νευριάζει και μεγαλώνει και γίνεται πιο τέτοιο, που να εκραγεί και τα λοιπά. Και μετά, αν δεν φτάναν όλα αυτά, τον κάνει και Ζαμάσου. Που ο Ζαμάσου, ξέρετε, όταν έχασε, η οργή του έγινε τόσο μεγάλη, που η ενέργειά του κατάντησε να είναι όλο το σύμπαν και η γη, ξέρω εγώ. Τώρα,
Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τα κάνει αυτά. Καταρχάς δεν βγάζουν νόημα. Στους προηγούμενους βγάζαν νόημα, τώρα δεν βγάζει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε ένα στιγμιότυπο εδώ που ο Μόρο παίρνει το κομμένο του χέρι και το κάνει ατάτς πίσω. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Μόρο. Ο Μπου μπορούσε να το κάνει, ήταν ένα όν περίεργο. Το έχουν εξηγήσει, ήταν μαγικό όν. Από ό,τι ο Μόρο δεν είναι τέτοιο όν. Ο Ζαμάσου ήταν θεϊκό όν και μπορούσε να γίνει, ξέρω εγώ, η οργή του πέρασε. Ήταν τόσο θυμωμένος με τους ανθρώπους που πέρασε η ενέργεια. Τέλος πάντων αυτό. Ο Σέλ ήταν ανδροειδές, μπορούσε να κάνει, είχε τη βόμβα που είχε, ξέρω εγώ. Αυτά βγάζαν νόημα. Ο Μόρο γιατί να βγάζει νόημα, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πολύ χαζό αυτό που γίνεται. Καταρχάς στην αρχή είναι η πιο χαζή σκηνή που ο Γκόκου του μιλάει. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ο Γκόκου βλέπει καλό στο Μόρο και του μιλάει έτσι. Δεν έχει δώσει κανένα σημάδι καλοσύνης ο Μόρο. Να πει, ξέρω εγώ, ότι α, είσαι, ξέρω εγώ, καλός, θες να σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία και το λοιπά να το σκεφτείς. Τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Γκόκου σκέφτεται έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Γιοτάρο τον κάνει να σκέφτεται έτσι. Ο Γκόκου δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Θέλω να σχολιάσει λίγο το art style. Πώς φαίνεται το Γιοτάρο. Πώς ξεκίνησε και πού έχει φτάσει τώρα. Κοίτα, αυτό είναι ένα θετικό για το arc. Θεωρώ ότι ο Γιοτάρο έχει εξελιχθεί πολύ σαν artist. Πουχού, αυτό το δισέλιδο που έκανε τώρα με τον Γκόκου να είναι στη μία σελίδα να πηγαίνει με μπουνιά και το Μόρο στην άλλη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μακάρι ναι. Να το πάρουμε έγχρωμο, ώστε να το κάνουμε ποστεράκια ή τουλάχιστον. Ναι, γενικά ο. Κάποιο fan artist. Το Γιοτάρο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε αυτό. Ναι, ναι. Έχουν σταματήσει τα panels του να μην έχουν λεπτομέρεια. Και γενικότερα έχει σταματήσει σε κάποια σημεία λίγο να ζωγραφίζει χαρακτήρες με περίεργες αναλογίες. Αν θυμάσαι, πάντα ζωγράφιζε ένα χέρι κοντά, ναι, ένα χέρι μακριά. Περίεργο. Γενικά δεν είχε μία συνοχή ο Γιοτάρο, τώρα την έχει κρατήσει αυτή. Δηλαδή βλέπω πολύ ωραία art. Ναι. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που φαίνεται λες και κάνει trace. Αν δεν κάνει trace, κάνει σίγουρα reference. Ναι. Πουχού, οι πρώτες σελίδες είναι σαν να βλέπω το Cell να παίρνει το Sensumin. Πραγματικά, ειδικά η σκηνή που κοιτάει το Sensumin και το τρώει. Μου βγάζει τόσο Cell από μέσα του. Ναι. Και εντάξει, εσύ δεν μπορείς να δείξεις μετά τη χιουμοριστική φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram που μιλάει ο DBS Goku με τον Cell R Goku. Θα την ποστάρω εδώ πέρα. Το Γιοτάρο είχε ένα θέμα με τον Goku. Δεν ξέρει πώς να τον γράψει. Ναι, ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν ξέρω πώς να τον γράφει. Είναι το πρώτο arc κατά την άποψή μου. Να, μπράβο, αυτό που πονιτάρει τώρα ο Ντέστρο, παιδιά, είναι σαν να βλέπω το Cell. Α, οκ. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ότι το Γιοτάρο πιθανότατα, δεν το παίζω τζόγο, αλλά πιθανότατα να είναι το πρώτο arc που καθαρά γράφει μόνος του όλους τους χαρακτήρες. Ναι. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι χωρίς την Doi, είναι πολύ χρεπαρισμένος. Άμα δεις το effort που βάζεις στις ζωγραφιές. Ναι. Αλλά κατά speed lines είναι πολύ δύσκολο να τα κάνεις. Και κατακάνει πάντα. Κάθε φορά. Ναι. Γενικότερα και έχει αρχίσει και ζωγραφίζει backgrounds που δεν ζωγράφιζε ποτέ, όλα ήταν λευκά. Ναι, ισχύει. Ας πούμε σε ένα σκηνικό, άμα το δούμε πιο μετά, εκεί που ο Μόρο έχει ένα μεγάλο shot που τον δείχνει ότι είναι η γη και τον Γκόκου μικροσκοπικό, είναι πανέμορφο. Είναι πολύ ωραίο. Γενικότερα, όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ένα θέμα, ναι, ότι όταν χρησιμοποιεί speed lines, είναι κάτι που το εξηγούσα. Αυτό που έκανε ο Τοριγιάμα στο παρελθόν ήταν ότι έβαζε speed lines στο background, έβαζε στους χαρακτήρες, αλλά επειδή είχαν όλοι αναμένες αύρες. Στις αύρες δεν έβαζε speed lines, άρα μπορούσες να ξεχωρίσεις το χαρακτήρα από το background. Επειδή ο Master Ultra Instinct δεν χρησιμοποιεί αύρα, αυτό δεν γίνεται. Άρα πραγματικά μέσα στα speed lines χάνονται οι χαρακτήρες. Ναι. Επίσης προσπάθησε να βγάλει λίγο Ακίρα σε κάποια panels. Εκεί που ο Μόρο γίνεται τέρας. Καλά, ναι. Και θα πω και το άλλο, συγγνώμη τώρα, το κάνω reference πάλι. Νιώθω ότι ο τεράστιος Μόρο βγάζει λίγο από μέσα του Καμιόρεν. Μου βγάλε πάρα πολύ Dragon Ball Heroes. Α, δεν το ξέρω αυτό. Και στο Instagram μου στείλανε αυτό το πάνελ που είναι ο Μόρο που ανοίγει το στόμα του και πετάει την ακτίνα στον Γκόκου. Μου λένε, λέει, ναι, είναι από το σπήλαιο λίγο του Αλαντίν. Δεν είναι άσχημο, εντάξει. Αυτό είναι full αναφορά σε, by the way, σε Lord Slug. Ναι, DBZ Movie 4. Γενικότερα, ναι, το Γιοτάρο δεν τρέπεται να κάνει κάτι τέτοια references. Έχει πολύ. Ένα πράγμα που θέλω να σχολιάσω για τον Γιοτάρο είναι ότι έχει πολύ μα πολύ περιορισμένο bank αντιδράσεων χαρακτήρων. Δηλαδή νιώθω ότι όλοι οι χαρακτήρες έχουν τα ίδια μάτια όταν τρομάζουν, το ίδιο, ναι, πρόσωπο όταν είναι χαρούμενοι, το ίδιο πρόσωπο όταν είναι θυμωμένοι. Δεν έχει πολλά εναλλακτικά πρόσωπα όταν ζωγραφίζει.
Προφανώς. Και όπως και οι animators, έτσι και οι μαγκάκα έχουν κάποια χαρτιά που είναι τα reference, τα character designs τους. Όπου κοιτάνε τους χαρακτήρες για να τους γραφίζουν. Νιώθω ότι το Γιωτάρο είναι λίγο περιορισμένα αυτά. Θα έπρεπε να κάνει περισσότερα. Ειδικά, γενικά θα έπρεπε να κάνει πράγματα. Ειδικά όταν γράφει μια ιστορία. Καλά, ο Μόρο είναι εκπληκτικός. Βγάζει φλέβες. Βλέπουμε όλο το στόμα μέσα. Καλά, ναι, όχι, αυτό δεν το παραδεχτούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, και ο Master Ultra είναι στην Goku, έχασε λίγο τον Πατασιλίκη. Να, τέλος πάντων, σε θέμα. Και έχει βελτιωθεί. Το είχα παράπονο παλιά. Έχει βελτιωθεί λίγο, πιστεύω, και σε θέμα storyboard. Καταλαβαίνετε τι εννοώ storyboard. Paneling. Έχει βελτιωθεί πολύ σε αυτό. Κοίτα, πιστεύω ότι έχει βάλει λίγο το χεράκι του κάποιο άτομο. Εντάξει, το Ριάμα εννοεί. Ότι του βάζει χέρι. Ναι, από την αρχή. Όσοι αγοράζετε τα manga volumes, στο τέλος πάντα έχει κάποια σχόλια του το Γιωτάρο που κυριολεκτικά δείχνει πράγματα τα οποία του διορθώνει το Ριγιάμα. Καλά, δεν κάνει και τεράστιες διορθώσεις το Ριγιάμα. Λίγο του φτιάχνει κάποια πρόσωπα, κάποια αυτιά, κάποια κορμιά. Καλύτερα. Ο Ριγιάμα έχει ακόμα. Μπορεί κάτι να ζωγραφίσει από Dragon Ball ακόμα. Αν και έχει πέσει λίγο το άρτου, κατά τη γνώμη μου. Το άρτου του Ριγιάμα έχει πέσει πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο, εδώ και μια δεκαετία σχεδόν, ζωγραφίζει όλους τους χαρακτήρες με λεπτά κορμιά και τεράστια κεφάλια. Τους ζωγραφίζει πολύ γκάγκ. Ο Τογιοτάρο πραγματικά παίζει εδώ πέρα να το διασκεδάζει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι άμα τον ρωτήσεις θα πει ότι ο αγαπημένος του χαρακτήρας είναι ο Γκόκου. Τον Γκόκου του έχει δείξει πολύ αγάπη. Έχει και ωραία πάνελ στον. Γενικά όμως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον κάνει τόσο πονόψυχο. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά Γκόκου. Δεν υπήρχε λόγος. Δεν είναι τελείως χαζό που το κομμένο χέρι του Μόρο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Λοιπόν, ότι απλά το κόλλησε, πες το. Που είχε κόψει. Ότι απλά το κόλλησε, πες το. Ωραία. Εκτός από αυτό, πώς γίνεται να έμεινε η δύναμη του μέρους στο κομμένο χέρι. Έχει καλά, έμεινε πάνω στο τζαμάκι. Έλα μωρέ, αυτό είναι πολύ τσιτιά. Κοίτα, γενικότερα ο Τογιοτάρο ενώ κοιτάει κάτι ψήλο λεπτομέρειες του στυλ. Α, stamina drain από το Super Saiyan Blue. Ο God με τον Blue, άμα το σπαμάρει τις μεταμορφώσεις σου, τρώει στάμινα, ασχολείται με κάτι τέτοια και αγνοεί κάποια πράγματα του στυλ. Είναι χαζοπλό twist, μωρέ. Ναι. Προσπαθεί να το παίξει ότι σε κάνει να σοκάρεις και δεν σοκάρεις, βλακίες είναι. Μα εγώ ξαναλέω, ο Μόρο κάλεσε το χέρι του με μαγεία, το οποίο βρισκόταν πίσω από τον Goku και ο Master Ultra Instinct δεν αντέδρασε να το πιάσει. Αυτό δεν είναι plot hole, ότι ο Master Ultra Instinct είδε απειλή και δεν αντέδρασε. Μα έπρεπε το χέρι να το πιάσει και απλά να το καταστρέψει κατευθείαν τον Goku. Μα και μου αρέσει δείχνει τον Goku, το βλέπει το χέρι και απλά το αφήνει και περνάει μπροστά του. Μα δεν μπορεί να το κάνει τάτσι. Τι είναι μωρό, το δρύει 16 είναι να το κάνει τάτσι. Εντάξει, θα μπορούσε να πάρει το τζαμάκι και να το βάλει στο κουτελό του, ας πούμε. Θα βγάζει πιο πολύ νόημα. Θέλω, τι να σου πω. Ο Μόρο είναι περίεργος. Είναι ένα πιστεύω ότι το Ικετάρο ήθελε να κάνει ένα συνοθήλευμα από όλους τους κακούς που μου περάσουν Dragon Ball. Μα την Παναγία, το πιστεύω. Δεν έχει πολύ πρωτοβουλία. Στην αρχή ήθελα να τον κάνει Μπάμπιντι, μετά ήθελα να τον κάνει Σελ, μετά ήθελα να τον κάνει Μπούμ, μετά ήθελα να τον κάνει Ζαμά, ό,τι υπάρχει από Βίλεν. Μήπως και Φρίζα μπορεί να έχει βάλει. Πλάκα-πλάκα, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι ο Μόρο σαν ιδέα δεν είναι πρωτότυπος. Όντως είναι ο Μπάμπιντι. Είναι μάγος. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Περίεργο. Δεν μου είχε πει κάτι. Αν τον κρατούσε μάγο, θα ήταν πολύ ωραία ιστορία. Θέλω να πάμε στο σημαντικό σημείο τη ιστορία. Η οποία πραγματικά δεν ξέρω πώς θα τελειώσει. Είναι πάρα πολύ απίστευτο πώς θα τελειώσει η ιστορία. Παιδιά, ειλικρινά δεν έχω καμία ιδέα πώς θα τελειώσει η ιστορία. Ο Βεντζέτα θα κάνει τεχνική του και απλά θα χωρίσει το Μόρο από τον πλανήτη. Έλα. Αυτό είναι, σίγουρα. Αποκλείεται. Δηλαδή, μα υποτίθεται ότι και ο Μέρος έχει την ικανότητα αυτή. Ο Μόρος, συγγνώμη. Καλά, δεν παίζει ρόλο αυτό. Α, εντάξει. Μα πραγματικά, μα το Θεό, θυμάσαι που κορόιδε που έλεγα του έδωσε μια τέρμα συγκεκριμένη τεχνική του Βεντζέτα. Η τεχνική αυτό το Forest Spirit Fission, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι πραγματικά τέρμα συγκεκριμένη. Σου επιτρέπει να χωρίζεις ενέργεια από το κορμί και να την επιστρέψεις στο αρχικό κορμί. Και θυμάμαι συγκεκριμένα, σου είπα, okay, το έδωσε στο Μόρο καθαρά για να μην μπορέσουν να καλέσουν τον Κοντζέτα. Διότι γύρισε και είπε ότι ο Μόρο και Fusion να κάνουν θα τους χωρίσει. Κάτι που με εκνεύρισε είναι ότι ο Γκόκου πλέον μπορεί να χρησιμοποιεί το Master Ultra Instinct όποτε θέλει. Περίεργο, του έδωσε μια τεράστια δύναμη. Δηλαδή τώρα ο Γκόκου στο μάγκα είναι δυνατότερος από τον Τζίρεν. Σπασμένος. Είναι δυνατότερος από τον Τζίρεν. Βασικά ψέματα. Μπορεί να τσαλεντζάρει τον Μπίρους. Λογικά τα ξέρεις καλύτερα αυτά γιατί είσαι πιο deep. Ο Μόρο τώρα θεωρείται πιο δυνατός από τον Τζίρεν. Τώρα μιλάω για το Μόρο που έχει το μέρος μέσα του. Θεωρητικά πρέπει να είναι πιο δυνατός, διότι ήδη ήταν πάρα πολύ δυνατός, πλάς πήρε τις δυνάμεις ενός αγγέλου. Κυριολεκτικά το μάγκα της λέει αγγελικές δυνάμεις.
Ναι. Που εμένα με παρεξέρεψε πάρα πολύ αυτό. Επίσης θα πω μια καφρίλα. Μπορεί να είμαι λάθος, αλλά το όμορφο δισέλιδο έχω την εντύπωση ότι το πρόσωπο το διόρθωσε ο Τοριάμα. Μπορεί. Ξέρεις γιατί. Και γενικά μπορεί πάρα πολλά. Και το αυτή και το σαγόνι και η μύτη μου φέρουν πάρα πολύ στο σχέδιό της στο Μάινους. Του Γκόκου μιλάω. Επίσης, by the way, καμιά φορά λατρεύω όταν το γιοτάρο κάνει έτσι λίγο τα σώματα. Πω, δεν είναι πολύ ωραίο το σώμα του Γκόκου εδώ. Τι εννοείς, ότι τα κάνει λίγο πιο να λυγίζουνε, πιο ευλυγιστά. Ναι. Ναι, είναι ωραίος, είναι ωραίος. Ναι. Δηλαδή αυτά με τα χέρια. Σου λέω, μου έκανε τεράστια εντύπωση το χέρι το πίσω του Γκόκου που είναι τα δάχτυλα έτσι τεντωμένα. Α. Μ' άρεσε, επίσης, μ' άρεσε. Υπάρχει ένα ωραίο ρέφερ, που αυτό το ρέφερ σε το δίνω το γιοτάρο. Άμα προσέξεις, όταν ο Μόρο πάει ultra racing, ας το πούμε, ή ας το πούμε Μόρο που έχει αγγελικές δυνάμεις. Ναι. Και κάνουν κάποιες, κάνουν τις στάσεις τους πριν αρχίζουν να πολεμάνε, ο Γκόκου παίρνει την ίδια στάση που πήρε στη μάχη με το Freezer. Για αυτούς που αναρωτιέστε τι εννοούμε όταν λέμε ότι το γιοτάρο κάνει trace κάποιες ή κάνει reference, χρησιμοποιεί δηλαδή, κοιτάει, τι εννοώ με το reference, κοιτάει την αρχική εικόνα και ζωγραφίζει ταυτόχρονα. Ναι. Κάποιες πόζες, εντάξει, ναι, το κάνει. Θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου για το ending. Εγώ θα το πω χήμα το ending που πιστεύω. Ο Vegeta θα φάει ένα μαγικό φασόλι, θα σηκωθεί, θα χρησιμοποιήσει το Spirit Fission, θα χωρίσει το Μόρο από τον Goku και ο Goku πιθανότατα να τον σκοτώσει, δεν θα τη χαρίσει τώρα. Αυτό. Ή ο Vegeta μπορεί να το σκοτώσει. Δεν θα ήταν ωραίο να το σκοτώσει ο Vegeta σαν reference στο Resurrection F. Πιστεύω κάτι τέτοιο θα γίνει που λες, αλλά σίγουρα θα τον κάνουν seal κάπου. Είτε θα πάρουν τον Μπού να τον κάνει seal, είτε θα κάνει μαφούμπα. Έχουμε μιλήσει για το καινούριο. Είτε θα το πεις μετά. Τι, για το καινούριο arc. Ναι. Εντάξει, δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν ξέρουμε τίποτα. Απλά ανακοινώθηκε ότι το Dragon Ball Super αποφασίστηκε ποιο θα είναι το επόμενο του arc. Τι θα ήθελες να δεις στο επόμενο arc. Ξέρουμε γενικά λεπτομέρειες ή όχι. Τίποτα. Απλά ανακοινώθηκε ότι. Το καινούργιο, ότι θα βγει επόμενο arc, δεν τελειώνει δηλαδή με το Μόρο. Ναι. Αυτό θέλω να πιστεύω θα το ξεκινήσουν από το χρόνο, οπότε ίσως προσπαθεί να το κάνει extend ο Τογιοτάρο μέχρι το Δεκέμβριο. Τόσο πολύ λες, σε άλλα δύο chapters. Ναι, δηλαδή δεν θα είναι και άσχημο δηλαδή, με το ξεκίνημα του νέου χρόνου και ένα arc, οπότε πιστεύω ίσως το κάνουν extend. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να τελειώσει με το επόμενο chapter. Νιώθω ότι ναι, αυτό το. Ναι, γιατί είμαι λίγο κουράστηκα κι εγώ. Δύο χρόνια δηλαδή αυτό το arc δεν πρόσφερε τίποτα. Πρόσφερε κάποιες ασήμαντες μάχες και το μόνο που πήραμε είναι ουσιαστικά το Master Ultra Instinct του Goku. Που τώρα ναι. Ακόμα πιστεύω ότι θα ψιλοκοτέψει ο Τογιοτάρο στο τέλος και θα πει: α, μπορούσα να το χρησιμοποιήσω λόγω της μάχης, ότι και καλά ήμουν πάνω στην τέτοια, αλλά τώρα δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Ελπίζω πως όχι. Αν και αν ναι, το Master Ultra Instinct τώρα το μάθει ο Goku. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι ίσως εμφανιστεί κάποιος εχθρός που μπορεί να νικήσει το Master Ultra Instinct. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Καλά, ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό να βγει. Κάτι τέτοιο, αλλά εγώ δεν θέλω Goku να το μάθει. Οχ. Ο Whis γυρνάει τη μάχη 3 λεπτά πίσω. Και τι θέμα. Καλά, να σου πω την αλήθεια. Αν γινόταν αυτό, ο Goku θα μπορούσε να έχει σκοτώσει το Μόρο πριν τις βλακίες που έκανε. Άρα. Ο Μόρο ανατινάζεται μαζί με τη γη και το σύμπαν, καταστρέφει τα πάντα. Ο Whis γυρνάει πίσω το χρόνο μαζί με τον Vegeta και του λέει ότι πρέπει να κάνει Spirit Fission. Και κάνει Spirit Fission και τον χωρίζει τον Μόρο από τη γη. Και ο Vegeta τον σκοτώνει. Και ο Vegeta τον σκοτώνει. Αυτό είναι το ending. Αυτό, έβγαλα το ending. Αυτό θα γίνει. Η γη θα ανατιναχτεί, όλοι θα πεθάνουν. Οι μόνοι που θα πηξήσουν θα είναι ο Krillin, ο Jack, ο Whis, ο Beerus και ο Vegeta. Και αυτό που θα γίνει είναι ότι. Με το που μάθει ο Vegeta τι έγινε, θα γυρίσει πίσω το χρόνο ο Whis, θα κάνει Spirit Fission ο Vegeta και θα σκοτώσει το Μόρο. Γιατί δεν μας άρεσαν όλα τα reference που κάναμε, πρέπει να κάνουμε και reference Resurrection F. Ναι. Άμα γίνει αυτό, ο Τογιοτάρο θα είναι ο πιο άθλιος μαγκάκα που έχω γνωρίσει στη ζωή. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά. Σας ευχόμαστε καλή υπόλοιπη μέρα. Από Mazinger Destro και Stay Down. Γεια σας!